Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και την πολιτική μας συζήτηση. Φυσικά, Μάγκη Δούση, Νίκος Ελευθερόγλου παραμένουν εδώ και καλησπέριζω τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας. Δυστυχώς αυτές οι γιορτινές μέρες σκιάζονται από τη συντριβή και την οδύνη που νιώθουμε όλοι μας για το χαμό του 30χρονου παλικαριού της ελληνικής αστυνομίας. Τα θερμά συλληπιτήρια όλων μας στην οικογένειά του. Λοιπόν, καλησπέριζω και τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, συντονιστή Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα, σύμβουλο κύριο Κασελάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Φαραντούρη. Νομίζω ναι, ότι η επικαιρότητα δεν μπορεί παρά να επισκιάζεται αφενός από την απώλεια εν ώρα καθήκοντος του νεαρού αστυνομικού, αφετέρου από το τραγικό, από την τραγική πτώση του αεροσκάφους. Στην Καλαμάτα, βέβαια, το εκπαιδευτικού με το 40χρονο Μινάγο. Και οι δύο συμπατριώτες μας εν ώρα καθήκοντος για την ασφάλεια της χώρας. Λοιπόν, καλησπέρα και στην κυρία Βάση Αναστασίου, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε όλους. Ο Γιώργος Λυκερίδης, λοιπόν, αστυνομικός που δολοφονήθηκε στο καθήκον και ο επισμηναγός Επαμηνώντας Κωστέας που έπεσε στο καθήκον. Αξίζει να αναφερθούν τα ονόματα αυτών των ανθρώπων και συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, ξεκινώ με εσάς, καθώς σήμερα, με εξαίρεση δύο διατελέσαντες υπουργούς οικονομικών της αριστεράς, βλέπω ότι στο πολιτικό σκηνικό υπάρχει ένα μούδιασμα ως προς το να κατεβοδώσουν οι πολιτικές δυνάμεις κεντρικά με δελτία τύπου κλπ. Τον Σόιμπλε. Πώς και έτσι έχετε εσείς ερμηνεία γι' αυτό? Όχι, δεν έχουμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Άνθρωπος, ένας σημαντικός πολιτικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δύο μάλλον σημαντικοί πολιτικοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχασαν τη ζωή τους σήμερα, σε μεγάλη ηλικία, ιδίως ο Ζακ Ντελόρ. Ο Βόλφγκαν Σόιμπλε είναι ένας πολιτικός ο οποίος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη γερμανικά πολιτικά πράγματα και άρα και στα ευρωπαϊκά τα τελευταία 30 με 40 χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επηρέασε την πολιτική ζωή του τόπου την περασμένη δεκαετία λόγω των μνημονίων. Καλό κατεβόδιο και στους δύο. Όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι τα θερμά μας συλληπιτήρια. Ούτε εσείς, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Ενώ για τον Ντελόρ βγάλατε δηλώσεις, γι' αυτό επισημαίνει ο Γιώργος κάτι, για τον Σόιμπλε πέρασε με μια μηχανία, θα έλεγα. Υποθέτω, γιατί ο Σόιμπλε ήταν μια πολύ αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, κυρίως για εμάς τους Έλληνες, γιατί οι περισσότεροι εξ ημών τον ταύτισαν με την μεγάλη δοκιμασία που πέρασε η πατρίδα μας την προηγούμενη δεκαετία. Θα τον κρίνει η ιστορία. Είναι ενδιαφέρον πάντως το γεγονός ότι ειδικά στη Νέα Δημοκρατία, εγώ θυμάμαι στελέχη να διαδηλώνουν με το σύνθημα «Βάστα Σόιμπλε» και επειδή θυμάμαι ποιες συγκεκριμένα στελέχη είναι και σήμερα είναι και υπουργοί. Ωστόσο, εντυπωσιακό είναι το ότι δεν θέλησαν να σχολιάσουν καθόλου αυτή την απώλεια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε ο καθένας. Ο καθένας δεν νομίζω ότι... Είχαμε όμως δύο πολύ σημαντικούς θανάτους, πολύ σημαντικότερους για εμάς τους Έλληνες. Ναι. Τον αστυνομικό και τον αεροπόρο στην Καλαμάτα. Και είχαμε και πολύ μεγάλη έκρηξη βίας. Δηλαδή εμένα με έχει σοκάρει και αυτός ο θάνατος ενός νεαρού παιδιού από τον ίδιο τον αδελφό στη Νέα Σμύρνη. Υπάρχει μια μεγάλη έκρηξη της βίας στην κοινωνία μας. Και αυτό είναι το μείζον θέμα που πρέπει να προσεγγίσουμε. Σαφώς, αλλά αυτό που υπονοούμε ουσιαστικά είναι το εξής, ότι όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, επειδή είχε ταυτιστεί με κάποιες τοποθετήσεις του κυρίου Σόιμπλε για κάποιες πρωτοβουλίες, μήπως είναι και μια απόσταση των στελεχών και του ίδιου του κόμματος από την ιστορία τότε? Δεν νομίζω. Άλλωστε, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε. Η Ελλάδα ευτυχώς βγήκε από τα μνημόνια. Η Ελλάδα ευτυχώς έχει ορθοποδήσει. Ναι. Στέκεται στα πόδια της και έχει επιστρέψει στην κανονικότητα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Η Ελλάδα βλέπει μπροστά, δεν βλέπει πίσω. Κύριε Φαραντούρη, άκουσα το Γιάννη Λοβέρδο. Παίρνω για 10 δευτερόλεπτα το ρόλο σου. Να λέει, θα τον κρίνει η ιστορία των Σόιμπλε. Η δική σας άποψη, θα τον κρίνει η ιστορία ή πρέπει με κάποιον τρόπο να κρίνουμε τα έργα και οι μέρες του κι εμείς? Αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, πράγματι θα επικαλεστούμε την ιστορία και την απόσταση των γεγονότων για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για κάθε προσωπικότητα που έπαιξε ένα κρίσιμο ρόλο στην έκβαση των πραγμάτων. Η δική μου όμως άποψη, η οποία έχει να κάνει και με την προσωπική θέση μου, αλλά και με τη μελέτη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του ευρωπαϊκού φαινομένου για δεκαετίες τώρα, είναι ότι αφενός ο Ζακ Ντελόρ, ο οποίος απεβίωσε την ίδια μέρα με τον Σόιμπλε, έπαιξε έναν επικοδομητικό ρόλο στην άμβλυνση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Το όραμά του ήταν μια ενιαία Ευρώπη χωρίς τη διαιρετική τομή βορρά-νότου.
μια Ευρώπη στην οποία όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, από ποιο κράτος μέλος και αν προέρχονται, θα είναι ισότιμοι, συμμέτοχοι στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και ενίσχυσε με σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία αυτή την προσπάθεια, ιδίως των χωρών που μπήκαν στην πορεία, όπως η χώρα μας. Οι Έλληνες λοιπόν γνωρίσαμε τον Ζακ Ντελόρ μέσα από μια προσπάθεια τέτοιου είδους σύγκλησης και όχι απόκλησης. Δυστυχώς τον Βόλφα Σόλιμπλε τον γνωρίσαμε από την αιμονή του στα προγράμματα λιτότητας, από την αιμονή του στα ζητήματα της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας και εν τέλει από την διαιρετική τομή η οποία επήλθε μεταξύ Βορρά και Νότου. Η Ευρώπη επί Σόιμπλε ήταν διχασμένη, η ΜΕΝ ήταν δακτυλοδεικτούμενη από τους ΔΕ και έτσι έχω την αίσθηση ότι ο πρώτος έπαιξε έναν πολύ πιο επικοδομητικό ρόλο στο όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της Ευρώπης των λαών, της Ευρώπης της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής και εν τέλει αυτής της Ευρώπης που και εμείς θα διεκδικήσουμε στις 9 του Ιούνιου στις επόμενες ευρωεκλογές. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε. Είμαστε νομίζω πολύ ξεκάθαροι στο μήνυμα που εκπέμπουμε. Προφανώς η ιστορία θα κρίνει και τους δύο, θα συμφωνήσω με τον αγαπητό κύριο Λοβέρδο, διότι είμαστε ακόμα εγγύς των γεγονότων κακά τα ψέματα και η ιστορία καλό είναι να γράφεται όταν έχουμε απομακρυνθεί από τον πίνακα της επικαιρότητας. Κυρία Αναστασίου, τι λέτε εσείς? Προφανώς και εντάξει, υπάρχουν αντικρουόμενες προσωπικότητες στα παγκόσμια πολιτικά συμβάντα και προφανώς και αυτές κρίνονται και με τα θάνατα πολλές φορές από το πολιτικό αποτύπωμα που άφησαν. Σε προσωπικό επίπεδο φυσικά και όταν ένας άνθρωπος αποβιώνει, οφείλουμε όλοι να συλληπιθούμε. Από εκεί και πέρα, πολιτικά, όπως ορθώς αναφέρθηκε από τους δύο προλαλήσαντες κυρίους, υπήρχαν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η χώρα μας και από τους δύο κυρίους που αναφέρατε. Ο κύριος Σόιμπλε πράγματι έδειξε μια. Θα μπορούσαμε να το πούμε ακόμα και εχθρική και μονική στάση απέναντι στην Ελλάδα σε δύσκολες συγκυρίες. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι λυπόμαστε όλοι πάρα πολύ για τον θάνατο του κ. Σόιμπλε. Τώρα, κύριε Λοβέρδε, την έχουμε ξανακάνει τη συζήτηση, αλλά πάντα δημιουργούνται νέα δεδομένα. Υποτίθεται ότι ήταν στα σκαριά μία συζήτηση, μία συμφωνία για, για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Υπήρχε ένα debate αν μιλάμε για επανένωση, για επαναπατρισμό ή αν μιλάμε για έναν μακρόχρονο ή βραχυχρόνιο, δεν ξέρω, δανεισμό. Υπήρχαν σενάρια για ανταλλαγή κτλ. Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, όταν ο Ρίση Σούνακ ακύρωσε το ραντεβού με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όλα αυτά κόπηκαν. Βγαίνει λοιπόν η κυρία Μενδώνη σήμερα στον Guardian, η Υπουργός Πολιτισμού, και λέει ότι αν επαναπατριστούν τα γλυπτά, εμείς είμαστε έτοιμοι με εναλλασσόμενες εκθέσεις σπουδαίων ελληνικών αρχαιοτήτων να γεμίσουμε το κενό που θα δημιουργηθεί στο Βρετανικό Μουσείο. Μπορεί κάποιος υπεύθυνα να πει τι στο καλό τελικά κουβεντιάζουμε σε σχέση με τα γλυπτά και να μην ακούμε διαρκώς αλληλοαντικρουόμενες διαρροές οι οποίες διαψεύδονται στη συνέχεια? Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει μια δήλωση της κυρίας Μενδώνη, ναι, σχετικά πρόσφατη, που λέει ότι δεν συζητείται θέμα δανεισμού. Το δεύτερο είναι ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα που εκλάπησαν από τον Λόρδο Έλγιν τον 19ο αιώνα ανήκουν στην Ελλάδα και εμείς έχουμε ως μοναδικό αίτημα εδώ και χρόνια και είναι εθνική στάση όλα τα κόμματα και όλος ο πολιτικός κόσμος και όλη η κοινωνία, συμφωνούμε στο ότι θα πρέπει να επαναπατριστούν χωρίς όρους. Ναι. Υποθέτω ότι η δήλωση αυτής της κυρίας Μενδώνη στην οποία αναφέρεστε είναι μια διευκόλυνση, γιατί όντως θα αφήσει ένα κενό στο Βρετανικό Μουσείο ο επαναπατρισμός των μαρμάρων του Παρθενώνα που εκλάπησαν από τον Έλγιν, ότι η Ελλάδα στο πλαίσιο των πολιτιστικών ανταλλαγών που είναι θεμητές και απόλυτα σωστές μπορεί να καλύπτει αυτό το κενό με την πληθώρα των ευρημάτων και των μνημείων που υπάρχουν στη χώρα μας, ούτως ώστε αυτά τα μνημεία να γίνουν γνωστά και σε ένα άλλο κοινό που δεν επισκέπτεται τα ελληνικά μουσεία ή τις ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους, ναι, αλλά επισκέπτεται το Βρετανικό Μουσείο, ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία στον κόσμο ολόκληρο, με τους περισσότερους μετά το Λούβρο επισκέπτες. Ωστόσο, συγγνώμη κύριε Λοβερδέρα, εμείς διαβάσαμε μια ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου της Μεγάλης Βρετανίας, στο οποίο ουσιαστικά έλεγε ότι δεν μπορούμε να παραχωρήσουμε, να δανείσουμε στην Ελλάδα τα συγκεκριμένα εκθέματα αυτή τη στιγμή που φαίνεται να αμφισβητεί την ιδιοκτησία τους. Αυτό καταλαβαίνουμε ουσιαστικά
από αυτό ότι η πρώτη συζήτηση ήταν σε σχέση με έναν δανεισμό. Έναν ιδιότυπο δανεισμό. Δεν το γνωρίζω. Μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση. Το βέβαιο πάντως είναι και επαναλαμβάνω ότι η Ελλάδα θεωρεί ότι τα γλυπτά αυτά ανήκουν στην Ελλάδα. Και όντως ανήκουν στην Ελλάδα και ιστορικά να το δούμε. Και αυτά πρέπει να επιστρέψουν στην χώρα μας για μόνιμη έκθεση στο κοινό που επισκέπτεται την Ελλάδα, την Ακρόπολη και το Μουσείο της Ακροπόλεως. Οπότε δεν, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συζητηθεί τα τελευταία χρόνια. Όχι. Ομολογώ ότι δεν το γνωρίζω εγώ, δεν είμαι υπουργός πολιτισμού. Όταν γίνει, θα πολύ ευχαρίστω να σας απαντήσω. Ναι, βέβαια, ως συμπολιτευόμενος βουλευτής, καλό θα ήταν να είχατε κι εσείς μια ενημέρωση, λέω τώρα. Δεν έχει γίνει σχετική. Σας προβοκάρω τώρα η δουλειά μου. Είναι, την έχετε κάνει για πολλά χρόνια. Δεν έχει γίνει σχετική ενημέρωση ούτε από την κυβέρνηση σε κανένα. Αυτό το σχέδιο με τις εκθέσεις. Πολύ παλιό, δεν είναι πρώτη φορά που το βάζει η κυρία Μενδώνη στο τραπέζι. Δηλαδή το να επιστρέψουν. Το έχει βγάλει από το τραπέζι τώρα. Όχι, όχι. Να επιστρέψουν τα γλυπτά και να γίνονται περιοδικές εκθέσεις είναι μια πρόταση που έχει καταθέσει η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή της συζήτησης. Περί επιστροφής. Δεν είναι καινούριο δηλαδή που λέει η κυρία Μενδώνη. Το θέμα είναι ότι οι Άγγλοι επιμένουν στη στρατηγική που έχουν χαράξει να μην αναγνωρίζουν το εκκλησιακό καθεστώς στη χώρα μας. Και η παρούσα κυβέρνηση. Η θέλει αλλαγή νόμου. Έτσι. Μέχρι τώρα δεν φαίνεται και ότι. Και η επόμενη, πάνε. Κύριε. Ούτε η εργατική, ούτε η συντηρητική. Θα το δούμε. Ελπίζουμε πάντα ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η στιγμή. Ποντάρετε του Βρετανού εργατικού. Έχει ενδιαφέρον. Ναι, όχι στην λογική και στην πραγματικότητα όπως πρέπει να συμπεριφερθεί η Βρετανική κοινωνία και η πολιτεία. Όχι, ναι. Δεν μας ενδιαφέρει η κυβέρνηση. Ναι. Αυτή η κυβέρνηση που θα αποφασίσει να φέρει ένα νόμο που θα επιτρέψει τον επαναπατερισμό των μαρμάρων του Παρθενών. Πάντως, κύριε Φαντούρη, επειδή τότε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επικρίνει την κυβέρνηση και για συζητήσεις περί δανεισμού και για τη ματέωση της συνάντησης του κυρίου Μητσοτάκη, εκ μέρους του Βρετανού Πρωθυπουργού, βέβαια, την αποφάσισε ο κ. Μητσοτάκης. Πώς τα ακούτε αυτή τη συζήτηση και αυτά που είπε η κυρία Μενδώνη. Η επανένωση, ο επαναπατρισμός των γλυπτών του Παρθενώνα στον τόπο που τα γέννησε, στη μήτρα της δημοκρατίας, διότι είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Ο Παρθενών δεν είναι απλά ένα έργο τέχνης, εφάμιλο του πύργου του Άιφελ, είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό, κορυφαίο, αλλά απλό έργο τέχνης. Είναι ένα ορόσημο της ανθρωπότητας, η μετάβασή της από τη συνύπαρξη στην κοινότητα, στην πόλη, στην ιδιότητα του πολίτη και εν τέλει στη δημοκρατία και μέσω της μεταφυσικής, διότι ο Παρθενών ήταν ένας ναός. Γύρω από την πόλη η συνάθρηση οδήγησε στον πολίτη και στη δημοκρατία. Για μας λοιπόν η επανένωση των γλυπτών δεν είναι απλά μια έκθεση η οποία θα έχει, αν θέλετε, και εισπρακτικό χαρακτήρα, να μαζέψουμε κανένα φράγκο στα εισιτήρια του μουσείου μας. Είναι κάτι ευρύτερο. Είναι ένα υπαρξιακό θέμα για μας. Και κάπως έτσι πρέπει να τίθεται. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να μας ενώνει ως Έλληνες και τις πολιτικές δυνάμεις και τους Έλληνες. Η κριτική μας, παράλληλα με την ομόθυμη καταδίκη της ματέωσης της συνάντησης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, έτσι. Παράλληλα με την ομόθυμη καταδίκη. Πάλι ήσασταν εδώ εκείνο το βράδυ. Ήμασταν, βεβαίως. Με είχατε φιλοξενήσει. Πολύ, πολύ κατηγορηματικά. Ήμουν καλή. Ήμασταν και οι δύο. Πολύ ωραία. Κατά ευτυχή ακριβώς. Είχαμε καταδικάσει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού ήταν μια επιτυχία. Ήταν ένα φιάσκο. Και θα προτιμούσαμε να είχε γίνει η επίσκεψη και να είχαν συζητηθεί τα θέματα και να είχε πάει η συζήτηση λίγο παραπέρα. Και θα θέλαμε να ξέρουμε τι συζητείτε. Όχι από περιέργεια. Ούτε από κοτσομπολιό, ούτε από αντιπολίτευση. Θα θέλαμε να ξέρουμε τι συζητείτε για να βάλουμε πλάτη. Διότι και η αντιπολίτευση, και η μείζων αντιπολίτευση εξωματική, και όλη η αντιπολίτευση έχει δυνάμεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Έχει επιστήμονες, έχει δυνατές φωνές που μπορούν να συνδράμουν. Μιλάτε για στο θέμα των γλυπτών, αυτό καταλαβαίνω. Δεν σας έχει ενημερώσει η κυρία Μενδώνη ο ΣΥΡΙΖΑ τι ισχύει και ποια είναι η πρόταση. Γενικώς η κυρία Μενδώνη έχει διάφορες παλινδρομήσεις, το λόγο και το τρόπο που μας έχουν προβληματίσει από την αρχή της θητείας της. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να μας ενώνει. Φυσικά μας προβληματίζουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες σε ζητήματα που πρέπει να μας ενώνουν, και αυτό δεν αφορά μόνο τα γλυπτά του Παρθενώνα, αφορά και ζητήματα ευρύτερα εξωτερικής πολιτικής και εξωτερικών σχέσεων. Θέλουμε να είμαστε μαζί με την κυβέρνηση στην προσπάθεια που κάνει σε θέματα που μας ενώνουν. Όταν λοιπόν ιδιωτεύει η υπουργός ή ο πρωθυπουργός στις αποφάσεις του ή της, τότε αυτό προβληματίζει και μας δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς, εύλογα ερωτηματικά. Κυρία Αναστασίου, τι λέτε?
Το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα αρχικά είναι όχι απλά μια εθνική απέτηση, είναι μια παγκόσμια απέτηση. Έχει υπάρξει μια τεράστια κατακραυγή για την κλοπή των γλυπτών του Παρθενώνα, γιατί αυτό συνέβη. Μας κλέψανε τα γλυπτά, τα πήραν στο μουσείο τους, όπου τα διακοσμήσανε και εισπράττουν από κάτι το οποίο δεν τους ανήκει. Κάθε συζήτηση για δανεισμό φυσικά και δεν υφίσταται, γιατί το νομικό ζήτημα που ανακύπτει από έναν επικείμενο δανεισμού είναι ότι αναγνωρίζεις την κυριότητα του αντισυμβαλλομένου. Να γνωρίζεις ότι δεν έχεις εσύ την κυριότητα. Συνεπώς δημιουργείται ένα modus vivendi νομικά, το οποίο είναι εξαιρετικά προβληματικό μακροπρόθεσμα. Από εκεί και πέρα, οι θέσεις των γλυπτών είναι στην Αττική Γη, είναι στο Αττικό Φως και είναι στα χέρια του ελληνικού λαού. Δυστυχώς, πράγματι, θα συμφωνήσω με τον κύριο Φαραντούρη, δεν είναι η πρώτη φορά που σε ένα εθνικό ζήτημα, γιατί αυτό αποτελεί επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, δεν είχαμε ενημέρωση. Αυτό συμβαίνει σε αρκετά ζητήματα που αφορούν όχι μόνο στα εθνικά, αλλά και νομοσχέδια και τροπολογίες που έρχονται τελευταία στιγμή και ψηφίζονται μέσα σε μια νύχτα άρων-άρων. Δεν υπάρχει απαραίτητη συζήτηση και επειδή συζητάμε για ένα θέμα που οφείλει να αναφερθεί αυτό το όνομα, η μεγάλη διεκδίκηση είχε ξεκινήσει επί της έμεινης της Μελίνας Μερκούρη ως Υπουργός Πολιτισμού και νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε και να το σεβαστούμε όλοι σε αυτό το τραπέζι αυτό και φυσικά και πρέπει συστρατευμένα όλοι οι Έλληνες μαζί να προχωρήσουμε ούτως ώστε επιτέλους να επιληθεί αυτό το ζήτημα, γιατί έχει, αυτή τη στιγμή είναι άδικο αυτό το οποίο συμβαίνει και πραγματικά θεωρώ ότι ενωμένοι οι Έλληνες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παγκόσμια κατακραυγή που υπάρχει αυτή τη στιγμή για αυτήν την αδικία. Και βλέποντας, αν θέλετε, και το κόμμα των εργατικών στην Αγγλία, που ενδεχομένως να είναι η επόμενη κυβέρνηση, να έχει μια πιο χαλαρή προσέγγιση στον λόγο ζήτημα από ότι έχει το κόμμα των συντηρητικών. Πάντως, ο κ. Στάρμερ λέει: νόμο δεν αλλάζω. Δεν θα λύσει τα χέρια του Βρετανικού Μουσείου. Μιλάει για δανεισμό, κ. Στάρμερ. Το οποίο είναι προβληματικό. Όμως κατέκρινε. Είχε προεκλογική περίοδο για τους Άγγλους. Σωστό. Κατέκρινε την ματέωση της συνάντησης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να κάνω ένα αστείο. Μια ερώτηση προς τον κύριο Φαραντούρη και την κυρία Αναστασίου. Μήπως θα πρέπει να ενημερώνουν την αντιπολίτευση και οι ομάδες ποιους θα παίρνουν για προπονητές? Δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκριση. Μήπως υπάρχει μυστική διπλωματία, και σε αυτό το τομέα. Πάντως, κύριε Λοβέρδο, επί αείμνης της Μελίνας Μερκούρη υπήρχε μια ομόθυμη και πάνδημη συμμετοχή στην προσπάθεια και ένα μικρό πολιτικό σχόλιο. Η σύγκριση Μελίνας Μενδώνη είναι αδυσόπιτη. Κύριε Λοβέρδου, σχετικά με το σχόλιο του κ. Λοβέρδου, θα σας πω κάτι ωστόσο. Καλό σχολιάζεται αυτό, αλλά θα έρθουν κάποια νομοσχέδια και ήρθανε και είδατε ότι είχατε όχι ανάγκη γιατί θα περνούσανε, αλλά όσον αφορά το πώς μπορεί να στηρίξετε κάποιες επιλογές σας, δεδομένου ότι έχετε αναπτύξει μια συγκεκριμένη ρητορική το προηγούμενο διάστημα, τότε έπρεπε να καλωσορίσατε το γεγονός ότι και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σας δώσανε τα ψηφίσανε. Και αυτό είχε να κάνει με τους 25.000 μετανάστες που έχουν χαρτιά. Αύριο μεθαύριο έρχεται και ο γάμος των ομόφυλων. Αυτό πέρασε με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας όμως. Αυτός ο νόμος ακριβώς θα περνούσε ούτως ή άλλως με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς, καλώς, καλώς εψήφισαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εμείς καλωσορίζουμε στον χώρο της λογικής και του ρεαλισμού τα κόμματα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτοί σας καλωσορίζουν. Αλλά, άρα ο κύριος Σαμαράς είναι εκτός του χώρου της λογικής και του ρεαλισμού. Ο κύριος Σαμαράς έχει μια τη δική του αντίληψη για τα πράγματα. Θεμητή και αυτή. Δεν συμφωνούμε μαζί. Μπορεί να σεβόμαστε απόλυτα τον κύριο Σαμαρά. Ναι, απλώς επειδή λέτε ότι καλωσορίζετε την αντιπολίτευση στον χώρο της λογικής και του ρεαλισμού, επειδή υπερψήφισε αυτή την τροπολογία. Άρα ο κύριος Σαμαράς είναι εκτός αυτού του χώρου. Δεν θεωρώ ότι ήταν ρεαλιστική η προσέγγιση του κύριου Σαμαρά. Μάλιστα. Θεμητή. Έχει τις ενστάσεις του, το σεβόμαστε, σεβόμαστε τις ενστάσεις του. Όπως σεβόμαστε τις ενστάσεις του. Συγκεκριμένο, ο ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπολίτευση είχαν αυτή τη γραμμή, εσείς αλλάξατε. Όπως σεβόμαστε τις ενστάσεις της Ιεράς Συνόδου για το γάμο των ομοφυλοφίλων, δεν πρέπει να πει ότι απαραίτητα συμφωνούμε με τις απόψεις της Ιεράς Συνόδου. Εκεί πράγματι, επειδή το θέσατε, εκεί πράγματι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Ναι. Ό,τι αφορά το γάμο των ομοφυλοφίλων. Δεν είναι η ώρα του ακόμα. Θα έρθει ο νόμος αυτός την ώρα που θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός. Αυτός θα έχει την νομοθετική πρωτοβουλία. Αυτός θα αποφασίσει το χρόνο. Θα υπάρχει κομματική πειθαρχία. Η ενημέρωση καλό θα είναι να μην είναι αλλακά. Θα έχετε κομματική πειθαρχία σε αυτό που είχατε στο νομοσχέδιο για τους 25. Όχι. Είναι θέμα σοβαρό συνείδησης. Δεν μπορείς να δεσμεύσεις έναν βουλευτή να ψηφίσει. Εσείς θα το ψηφίσετε. Στο πλαίσιο της κομματικής πειθαρχίας. Εσείς και θα το ψηφίσετε. Εγώ ψηφίζω τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας γιατί τα θεωρώ σωστά και λογικά. Και εγώ υποστηρίζω την κυβερνητική πολιτική ολόθερμα.
Ένα μικρό σχόλιο για το μεταναστευτικό. Ναι. Αν έχω το λόγο. Ελάτε, ελάτε, ναι. Κοιτάξτε, οι παλινδρομήσεις στην πολιτική είναι συνήθεις και δεν είναι απαραίτητα κακές. Απλά αυτό μαρτυρά και την έλλειψη λογικής κάποιων πρωτοβουλειών ή κάποιας άρνησης στο παρελθόν της σημερινής κυβέρνησης να μοιραστεί με την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κάποιες βασικές αρχές στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει επιτέλους να πορευτούμε σαν κοινωνία σε μείζωνα θέματα όπως το προσφυγικό, το μεταναστευτικό. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα θέμα το οποίο η κυβέρνηση αποφάσισε επιτέλους να το αντιμετωπίσει με ρεαλισμό. Και είδατε ότι μας βρήκε σύμμαχους και συνοδοιπόρους. Ναι. Εμείς δεν αλλάξαμε κάποια στάση. Επίσης την ώρα που ψηφίζουμε μαζί με την κυβέρνηση τις προτάσεις για το μεταναστευτικό, την ίδια ώρα παροτρύνουμε την κυβέρνηση, και δεν το κάνει, στα διεθνή φόρα, στα ευρωπαϊκά φόρα, στο Συμβούλιο Κορυφής, στο Συμβούλιο Υπουργών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και έχουμε και ευρωεκλογές καλή ώρα, να δώσει τη μάχη για υποχρεωτική μετεγκατάσταση, για υποχρεωτική αλληλεγγύη και συλλογική ανάληψη της ευθύνης για τα θέματα της μετανάστευσης και του προσφυγικού από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, μόλις προχθές. Μα τώρα το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, κύριε Λοβέρδο. Δεν το προβλέπει, κύριε Λοβέρδο. Προχωράει πολύ πολλά βήματα. Όχι. Μεταφράζει την υποχρεωτική αλληλεγγύη σε λεφτά. Όχι, κύριε Λοβέρδο. Κύριε Λοβέρδο, από τη στιγμή που κάποιες χώρες μπορεί με μερικά ψωροχιλιάρικα να εξαγοράσουν με το κεφάλι κάποιες άλλες χώρες για να τις μετατρέψουν σε αποθήκες ψυχών, ενώ στην πραγματικότητα η ευρωπαϊκή οικογένεια. Τώρα το κάνουν τσάμπα πάντως. Τώρα το κάνουν τσάμπα. Ναι. Δεν αλλάζει όμως κάτι στη λογική. Δεν αλλάζει κάτι στη λογική. Στη λογική και στη φιλοσοφία δεν αλλάζει. Εάν λοιπόν η Ουγγαρία του Όρμπαν ή η Ιταλία της Μελώνη θέλει να δώσει μερικά ψωροχιλιάρικα και να σου πει ότι εγώ είμαι αμέτωχος σε αυτή την ιστορία. Έχει τεράστιο πρόβλημα προσφυγικό. Η Ιταλία έχει και ακόμα περισσότερο. Ναι, εντάξει. Κόστος. Καμία αντίρρηση. Έχει όμως και μια αναντίστοιχη κυβέρνηση με ακροδεξιά ρητορική η οποία οδηγεί την Ευρώπη σε αναδίπλωση. Που δεν έχει τη λογική. Θα σας πω. Εμάς δεν μας συμφέρει η αναδίπλωση. Επειδή μόνοι μας δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ούτε σοβαρά ζητήματα μετανάστευσης και προσφυγικού, ούτε αμέσως ζητήματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής. Η γνώμη μου είναι ότι είμαστε περισσότερο οθωκρικισμένοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να το πιστέψουμε και ακόμα και οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις να καταλάβουν ότι φιλοευρωπαϊσμός δεν σημαίνει χτύπημα στην πλάτη, σημαίνει διεκδίκηση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Διεκδίκηση μέχρι τέλους. Κυρία Αναστασίου, μια που φτάσαμε σε αυτό. Γιατί οι σοσιαλιστές, η πολιτική σας οικογένεια, ενώ συμπορευόταν με την Ευρωπαϊκή Αριστερά, στο τέλος έκανε πίσω. Ανέφερε ο Νίκος ότι ο Τσάντσεφ το ψήφισε, που δεν τον λες ακροδεξιό, ο Σόλτς το ψήφισε, που επίσης δεν τον λες ακροδεξιό. Γιατί στο τέλος πήρατε αυτή την απότομη στροφή ως πολιτική οικογένεια? Αρχικά θα μου επιτρέψετε να απαντήσω ερωτήσεις, να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Ελάτε, γιατί ακούσαμε για λογική και ρεαλισμό πριν από τον κύριο Λοβέρδο και κρίνουμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά, έτσι. Αυτή τη στιγμή έρχεται από το αρχές του έτους ένα νομοσχέδιο, το οποίο είναι δικαιωματικό, είναι για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Και επειδή είμαι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένη σε αυτά τα ζητήματα, να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι βάσει συντάγματος έχουν τα ίδια δικαιώματα. Αυτό είναι συνταγματικό δικαίωμα. Από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι λογική και ρεαλισμός να βλέπεις μια διχασμένη κοινοβουλευτική ομάδα να κρατάει ίσες αποστάσεις από τα ακροατήριά της. Αυτό είναι επικοινωνιακή πονηριά. Να φέρεις ένα νομοσχέδιο να εξυπηρετήσεις συμφέροντα και δικαιώματα και διεκδικήσεις μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, αλλά συγχρόνως να έχεις από κοντά τα συντηρητικά και ακροδεξιά, αν θες, ακροατήριά σου, τα οποία είναι κατά σε αυτό. Και για να επανέλθω στο ερώτημά σας, σίγουρα υπάρχουν αποστάσεις από την κάθε χώρα στο πώς ψηφίζουν οι σοσιαλιστές στη μια χώρα ή οι σοσιαλιστές στην άλλη χώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι απομακρυνόμαστε από την κοινή ιδεολογία η οποία διακατέχει όλα τα σοσιαλιστικά κόμματα, κύριε. Μάλιστα. Εκεί που θα υπάρχει μεγάλη ρήξη και με την αντιπολίτευση είναι το νομοσχέδιο που θα έρθει τον επόμενο μήνα για τα μη κρατικά μικροσκοπικά πανεπιστήμια. Εκεί ναι, θα αλλά έχουμε πράγματι σύγκρουση. Ας έχουμε και μια ιδεολογική αντιπαράθεση. Βεβαίως. Θεμητή είναι. Είναι πολιτικό πράγμα. Και εμείς τη θέλουμε όπως και ο γάμος των ομοφυλοφίλων είναι και αυτός έχει ιδεολογικές διαφορές. Βέβαια, και ταυτοτικό για πολλούς. Τώρα πλέον δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές ό,τι αφορά τα οικονομικά ζητήματα όπως το παρελθόν. Τώρα οι αντιπαραθέσεις είναι σε τέτοιου ζητήματα όπως είναι το μεταναστευτικό, οι ομοφυλόφιλοι και τα κρατικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη από το ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Βάσκη Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ελευθερόγλου θα τα πούμε αύριο στις 10, τη Μάγκη Δούση αύριο στις 10. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς σε 2-3 λεπτάκια με το τέτα-τέτ της μέρας θα καλησπερίσουμε εδώ μερικές ώρες πριν ορκιστεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης.